κόλλυνση του περιβάλλοντος με μαύρες κοιλίδες, άγνωσης προέλευσης, λίγα μέτρα από τον κούλε και αδιαφορία και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και όμως αυτές οι εικόνες συνθέτουν το απαράδεκτο σκηνικό στην περιοχή πέριξ του παραθαλάσσιου νατικού τείχους από κούλε μέχρι το κτίριο φάντασμα, το λιμενικό περίπτερο. Τα κομμάτια τα οποία είναι δίπλα στη θάλασσα έχουν υποστεί φθορά. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο πρέπει οι φορείς οι οποίοι το έχουν αναλάβει, ο Δήμος Ηρακλείου και η Αρχαιολογία, να φροντίσουν ώστε να διορθωθεί η φθορά η οποία γίνει από τα κύματα. Θα είναι σημαντικό να γίνει αυτό γρήγορα. Υπάρχει κίνδυνος, πιστεύω, σε κάποια σημεία να υπάρξουν και καταρρεύσεις. Πραγματικά εκεί, κάτω από το λιμενικό, το κτίσμα του λιμενικού εκεί, είναι συγκλονιστική κατάσταση. Αυτό που είδα, ας πούμε, στην αποτύπωση, η οποία έχει γίνει βέβαια από τις ενάλλες αρχαιότητες σε επίπεδο θάλασσας, η τυχοποία είχε πέσει και είχε αποκαλυφθεί σχεδόν το ελληνιστικό τείχος εντός. Πριν από 4 χρόνια, ο τηλεοπτικός φακός είχε καταγράψει απαράδεκτες εικόνες στο παραθαλάσσιο νατικό τείχος με φόντο τις εκτεταμένες υποσκαφές σε πολλά σημεία, όπως άλλος είχε διαπιστώσει το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ με επικεφαλή τον Νίκο Καμπάνη στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ηρακλείου. 4 χρόνια μετά, η κατάσταση στο παραθαλάσσιο νατικό τείχος επιδεινώθηκε σημαντικά από τους σχηματισμούς και την κλιματική αλλαγή, καθώς έχουν σχηματιστεί τεράστιες τρύπες. Τα ακτομηχανικά έργα είναι αυτά τα οποία προστατεύουν σε αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση του τείχους κάτω από την Ψαραγορά και δυτικά μέχρι και το λιμενικό, υπήρχε μια παλαιότερη μελέτη η οποία προέβλεπε ένα πέδιλο στη βάση του τείχους και την οποία την έχουμε εντάξει, την έχουμε συνθέσει με την δική μας μελέτη. Αυτό είναι μια λιθορυπή, ας πούμε, η οποία έρχεται και πέφτει στη βάση του τείχους. Αν θυμάμαι καλά, η συγκεκριμένη ήταν έξαλλη κατά 1 μέτρο πάνω από τη θάλασσα, το οποίο είναι μια ικανή προστασία. Τα τείχη του Ηρακλείου είναι μια σημαντική κληρονομιά, η οποία είναι από τα μοναδικά πράγματα που βρίσκομαι στη Μεσόγειο. Και γι' αυτό είναι καλό να κινηθούν γρήγορα. Τον Ιανουάριο του 2016, ο Νίκος Καμπάνης παρέδωσε στο Δήμο Ηρακλείου τα στοιχεία που κατέγραψε το επιστημονικό δυναμικό του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, προτείνοντας μάλιστα διάφορες τεχνικές και υποστηρικτικά έργα με στόχο τη μείωση της κλιματικής ενέργειας πάνω στα τείχη. 3,5 χρόνια μετά, η μελέτη παραμένει στα συρτάρια, ενώ ζητούμενο παραμένουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να απλωθεί ένα δίκτυο προστασίας στο μνημείο. Τη διερεύνησή μας στην επιστημονική την κάναμε. Εκεί πέρα τώρα εμπλέκονται και πολλοί αρμόδιοι. Και όπου εμπλέκονται πάρα πολλοί, συνήθως παίρνει και χρόνο για να συμφωνήσουν και να αποφασιστεί κάτι. Θέμα σύμνοιας, θέμα αδειοδοτήσεων και θέμα χρηματοδοτήσεων βεβαίως. Την επιβάρυνση του μνημείου από τις απογειώσεις αεροπλάνων από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, καθώς και τα προβλήματα ηχορύπανσης, έθεσε η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Βασιλική Σιθιακάκη στη διάρκεια συνεδρίασης της Διαρκής Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων. Η απογείωση του αεροπλάνου περνάει πάνω από το ενετικό φρούριο, το οποίο είναι επισκέψιμο μνημείο, και μάλιστα έχουμε μόνιμα συστήματα καταγραφής ρύπανσης και δονήσεων και δημιουργούνται θέματα πολύ σοβαρά και στο κτίριο και ηχητικά προβλήματα για τους επισκέπτες. Οπότε προφανώς θεωρούμε και εμείς ότι πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση και να απελευθερωθεί η πόλη του Ηρακλείου από αυτό το ζήτημα. Εικόνες ντροπής κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός και πάνω από το παραθαλάσσιο τείχος, λίγα βήματα από το λιμενικό περίπτερο. Μία τεράστια τρύπα, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει παγίδα ατυχήματος για πεζούς, καθώς τμήμα της περίφραξης έχει απομακρυνθεί από το σημείο.